Και μιλάμε, πάμε σε ένα ξενοδοχείο από τα γνωστά της Συγκρού και πίνουμε ένα καφέ ο οποίος κρατάει 8 ώρες. Τι λέγατε 8 ώρες? Ανέλαβα εγώ να τους κάνω τον briefing και μου πήρανε μια συνέντευξη 8 ώρων σχετικά εσύ με το ζευγάρι. Εσύ ξέρεις ότι σου παίρνανε συνέντευξη εκείνη τη στιγμή ή απλά νομίζεις ότι θα τους ενημερώσω? Μου το είπανε. Μου είπαν ότι θέλαν όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το ζευγάρι. Για το συγκεκριμένο. Για το συγκεκριμένο ζευγάρι, ναι. Και μου έκαναν ερωτήσεις τύπου. Δηλαδή αν περπατάει η Δέσποινα στον δρόμο, ουρλιάζει ο κόσμος? Είναι αλήθεια ότι ο Ντέμις οδηγεί, ας πούμε, π.χ. το τάδε πανάκριβο αυτοκίνητο? Τους έκανε εντύπωση, παιδιά, αυτό που τους έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το ότι τότε η Δέσποινα τραγουδούσε στο Rex. Ναι. Ήταν το 2005. Mm. Τους έκανε εντύπωση ότι τραγουδούσε στο Rex, στο μαγαζί αυτό, 4 φορές τη εβδομάδα. Και με ρώτησε ο Άγγλος, καλά, και ποιος πάει να τη βλέπει? Δεν κάνει μια συναυλία? Του φαινόταν φοβερό αυτό, γιατί οι Άγγλοι δεν το έχουν. Βγαίνει ο κόσμος 4 φορές τη εβδομάδα. Ναι. Και αυτό τους έκανε να πιστεύουν ότι βγάζει ατελείωτα εκατομμύρια, γιατί σου λέει σε μια συναυλία παίρνει τόσα κτλ. Και επίσης ότι ο Ντέμις Νικολαίδης είχε τελειώσει από ποδοσφαιριστής και είχε γίνει πρόεδρος, ότι πόσα πολλά χρήματα έχει βγάλει για να καταφέρει να αγοράσει την ομάδα. Πού να ξέρει την ιστορία. Που εγώ τους τα είπα ότι δεν είναι και η Μπέκαμ. Δηλαδή είναι ευκατάστατη. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε. Πιστεύεις ότι ήταν στοχευμένο? Όχι στοχευμένο, πιστεύω ότι. Από αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ κατάλαβα ότι ήθελα να πάρουν, δηλαδή αυτή την εικόνα, το πιο χαρακτηριστικό. Είδανε τη βίλα αυτά των εκατομμυρίων. Που τους συνέφεραν. Δηλαδή είπαν οι άνθρωποι ότι έδωσαν 2 εκατομμύρια για αυτή τη βίλα. Μα ήταν νοικιασμένο. Λάθος. Οδηγούσε όντως. Τα αγγλικά του Λάβρου που δεν ήταν καλή. Τα αγγλικά ήταν μια χαρά. ναι, αλλά τέλος πάντων κράτησαν αυτά που ήθελαν τελικά για να φέρουν το ζευγάρι αυτό στα μέτρα που ήθελαν και τελικά να μεγιστοποιήσουν. Και να κάνουν πραγματικά κακό στη Δέσποινα Μανδύ ιδιαίτερα, που ήταν πιο πολύ. Μα η Δέσποινα είπε ότι άλλος ήταν ο τίτλος και τελικά είδε Rachel Famous. Made in Europe. Made in Europe. Ναι. Ναι. Η περιγραφή αρχικά ήταν να βρούμε ένα ζευγάρι τύπου πώς είναι η Beckham στην Αγγλία, yeah, σε κάθε χώρα. Γι' αυτό Made in Europe. Μετά λοιπόν το αλλάξανε, φαίνεται. Και βγήκε αυτό το πράγμα που βγήκε. Μάλιστα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Επηρέασε, πιστεύεις? Η Δέσποινα είπε ότι επηρέασε την εικόνα της. Εσύ πιστεύεις ότι την επηρέασε? Εγώ νομίζω ότι ο πολλή κόσμο. Βεβαίως έγινε το 2005, που τότε είχαν λεφτά και όλοι ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Μετά, και κάνανε υπερβολές. Και οι ίδιοι ίσως κάνανε υπερβολές. Και όλοι κάνουν υπερβολές. Οπότε ένας πιο ευκατάστατος άνθρωπος θα φαινόταν μεγαλύτερη υπερβολή. Όμως επειδή δεν είναι αυτοί, αυτό το ζευγάρι δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με τη χλειδί που το δείχνουν, των αντίον, όντως είσαι κανένα κακό. Γιατί ο κόσμος είπε πάντα προκαλεί. Το υπερβολικό πάντα προκαλεί. Ευτυχώς όμως το. Επειδή σαν άνθρωπος είναι αλλιώς. Κατάλαβε ο κόσμος στην πορεία ότι δεν είναι μια τύπισσα η οποία θέλει να πουλήσει τα λεφτά της. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δείξανε εκεί η Δέσποινα. Έχουμε κάποιους νικητές.